Γεια σας! Σήμερα έχουμε fashion haul και θα σας δείξω κάποια πράγματα που αγόρασα τώρα τελευταία. Θα ξεκινήσω με Stradivarius και από εκεί πήρα δύο πουκάμισα. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα το γκρι, το οποίο είναι ένα καρό γκρι με λίγο άσπρο και λίγο ροζ. Είναι πολύ της μόδας αυτό το καρό αυτή τη στιγμή και μου άρεσε πάρα πολύ που έχει και αυτό το φραμπαλά εδώ πέρα μπροστά, όπως και αυτό εδώ πέρα το άνοιγμα, το οποίο έχει και ένα σκοινί στο στήθος. Αυτό το είχα δει online, αλλά δεν υπήρχε online, οπότε πήγα και το πήρα από το φυσικό κατάστημα στο Metro Mall. Είναι ένα αρκετά λεπτό υφασμάκι, η ποιότητά του δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πάνω από 2 σεζόν, ας πούμε. Αλλά τέτοιου είδους ρούχα κιόλας δεν θέλω να τα φοράω πάνω από 2 σεζόν, γιατί νομίζω ότι θα περάσει και η μόδα για κάτι τέτοιο. Και πήρα ακριβώς το ίδιο σχέδιο σε άλλο χρώμα. Αυτό είναι ένα μεγαλύτερο καρό με άσπρο, μπλε και κόκκινο. Και νομίζω ότι αυτό μου αρέσει περισσότερο πάνω μου. Τα χρώματα μου πηγαίνουν πιο πολύ. Αυτό, ας πούμε, το σχέδιο θα το έλεγα πιο διαχρονικό από το άλλο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στη μόδα. Αυτό θα μπορούσα να το φορέσω, ας πούμε, και του χρόνου. Αυτά έκαναν 13 ευρώ το καθένα και νομίζω ότι για 13 ευρώ άξιζαν και με το παραπάνω. Τώρα πάμε στο Shein. Από το Shein μου έστειλαν 3 πράγματα. Το πρώτο είναι ένα μακριμάνικο φουτεράκι, μπλουζάκι, το οποίο είναι σε ένα ριγέ άσπρο κόκκινο. Γενικά ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ριγέ, αλλά δεν είχα ποτέ άσπρο κόκκινο. Συνήθως έπαιρνα άσπρο μαύρο, άσπρο μπλε σκούρο. Είπα να πάρω όμως ένα κόκκινο γιατί είναι πολύ της μόδας φέτος το κόκκινο και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει και αυτή τη λεπτομέρεια εδώ πέρα μπροστά με την καρδούλα, είναι πολύ χαρτωμένη. Δεν είναι πολύ λεπτό το υφασμά του, αλλά σίγουρα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι τέλειο για layering. Νομίζω ότι θα το φορέσω πάρα πολύ γιατί είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Το jacket που θα σας δείξω πραγματικά το έχω χιλιοφορέσει. Από τη μέρα που το πήρα το φοράω σχεδόν κάθε μέρα και είναι αυτό εδώ. Το denim jacket, σε αυτό το υπέροχο ροζ χρώμα του πάγου, έχει πάρα πολλά σκισίματα και είναι αρκετά oversized. Το χρώμα του είναι φανταστικό και η ποιότητα νομίζω ότι είναι καταπληκτική. Το είχε και σε άλλα δύο χρώματα νομίζω, σε ένα κόκκινο και σε ένα μπλε, το οποίο είναι το μπλε το κλασικό. Αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ίσως πάρω και το κόκκινο αργότερα, αλλά νομίζω ότι αυτό το έχω βολευτεί πάρα πολύ. Και τώρα κάτι πιο χειμωνιάτικο, αυτό εδώ το βουνάκι, το οποίο είναι αμάνικο και έχει 4 χρώματα. Έχει άσπρο, μαύρο, μπλε και ένα ροζ πορτοκαλί. Είπα να πάρω κάτι διαφορετικό. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι γούνες και τα γουνάκια. Έχω αρκετά μέχρι στιγμής, αλλά είναι όλα τύπου μαύρα, γκρι, άσπρο, μαύρο. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι διαφορετικό στην ντουλάπα μου. Έχω σκεφτεί να το φορέσω με total black ή μπλε τζιν και νομίζω ότι θα φαίνεται πάρα πολύ ωραία, θα κάνει το μπαμ στο outfit. Και τώρα πάμε στο Zara, από το Zara πήρα επίσης μια γούνα, αλλά δεν είναι ακριβώς γούνα, αυτή είναι περισσότερο ζακέτα στην οποία έχουν ράψει πάνω κομμάτια γούνας, είναι άσπρη και έχει αρκετά μακριά τρίχα και αυτό μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι αυτή θα με βολέψει πολύ γιατί είναι κυρίως casual, δεν είναι ακριβώς γούνα και έχω αρχίσει κιόλας να σκέφτομαι τα outfit με την οποία θα τη φορέσω. Να τη φορέσω με κάποιο άσπρο ή γκρι ζιβάγκο και μπλε τζιν και μποτάκια φυσικά εννοείται. Πραγματικά ανυπομονώ να βάλει λίγο περισσότερο κρύο για να τη φορέσω. Αυτή έκανε 29,95, δεν έχω βγάλει ακόμα το ταμπελάκι. Και τέλος έκανα μια αγορά από το ASOS όπου πήρα αυτό εδώ πέρα το backpack. Εκτός από το backpack που έχω για το γυμναστήριο δεν είχα κανένα άλλο, οπότε είπα να πάρω κάτι τέτοιο που είναι και πιο διαχρονικό. Είναι από την εταιρεία Inspired Vintage και μου άρεσε πάρα πολύ το concept αυτής της εταιρείας. Είναι σε αυτό το τέλειο καμηλό χρώμα και είναι suede, είναι καταπληκτική η ποιότητα. Έχει αυτό εδώ το μέρος, το οποίο είναι και το βασικό, είναι πολύ μεγάλο, έχει μεγάλη χωρητικότητα και έχει και ένα τσεπάκι μικρότερο, το οποίο νομίζω ότι εντάξει, θα βολέψει να βάλω κάποια πραγματάκια. Αυτό νομίζω το πήρα γύρω στα 50-55 ευρώ γιατί είχε βάλει μια έκπτωση το ASOS, είχε ένα κωδικό 20% εκείνες τις ημέρες και με βόλεψε πάρα πολύ, οπότε το πήρα. Αυτό ήταν λοιπόν το fashion haul. Αν σας άρεσε και θέλετε να δείτε και άλλα fashion haul, πατήστε like. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο. Επίσης ακολουθήστε με σε Facebook και Instagram για να βλέπετε και άλλα πράγματα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!